Η κυρία Καραμεσίνη θα μας απαντήσει, αλλά βασικά θα δούμε προγράμματα τα οποία σας αφορούν άμεσα, διότι και το προηγούμενο διάστημα τα είχαμε στοιχειολογήσει τα ερωτήματά σας και έτσι τα αποστείλαμε στην διοικήτρια του ΑΕΔ για να μας τα απαντήσει σήμερα. Έχουμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά και νομίζω. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, κυρία Καραμεσίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ήδη κοντά μας. Συζητάμε για τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Και να δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που ενδιαφέρουν τους νέους κυρίως. Και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από ποιο πρόγραμμα. Πρώτης πρόσληψης. Από αυτά που θα ξεκινήσουν στο 2018. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτά που είναι ήδη ανοιχτά. Όχι, όχι, αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει, τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, είναι κοντά και θα απαντήσουμε και σε 2-3 ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα του φίλου μας του Ευστάθιου, που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα για τα προγράμματα των άνω των 50. Πει τα ξέρετε, θα μας τα απαντήσετε και αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις πρώτες πρόσληψεις. Ναι, θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με το πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης. Είναι σε διαδικασία τελικής υπογραφής και έκδοσης ΦΕΚ. Άρα μετά είμαστε εμείς τεχνικά έτοιμοι για να αναρτηθεί η πρόσκληση. Αφορά αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα. Νέους επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Όταν λέμε επιχειρηματίες, πολλές φορές πρέπει να λέμε και τη λέξη αυτοαπασχολούμενοι. Ναι, ναι, γιατί όταν λέμε επιχειρηματίες, πάει το μυαλό τους, ας πούμε, στο να έχουν προσλάβει προσωπικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιχορηγεί την πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών. Φτάνει οι μισθωτοί, αν είναι περισσότεροι, να προσλαμβάνονται ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 35 ετών που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με άλλες μορφές, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας, να κάνουν την πρώτη πρόσληψη. Να δούμε παρακαλώ και τις κάρτες που έχουμε προετοιμάσει, ούτως ώστε να αποτυπωθούν λίγο και οι αριθμοί. Για παράδειγμα, εδώ μιλάμε για έναν αριθμό οφειλωμένων, κυρία Καραμεσίνη, που αφορά 20.000 προσλήψεις. Είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα για προσλήψεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε κάτι. Εδώ εμπίπτει και κάθε ένας ο οποίος το προηγούμενο διάστημα μπορεί να είχε ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών, το έκλεισε και μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να ασκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των ωφελούμενων. Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιος που θα ανοίξει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την επιχείρησή του ή θα ανοίξει τα βιβλία του, τέλος πάντων, χωρίς είτε προσλάβει είτε δεν προσλάβει προσωπικό, θα μπορέσει τον πρώτο μισθωτό που θα προσλάβει. Θα πρέπει να ανοίξει το 18 όμως. Οποιαδήποτε στιγμή βρίσκεται ενεργό το πρόγραμμα. Αν ας πούμε εξαντλήσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον αριθμό των ωφελούμενων, τότε θα δούμε, μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αν δεν μπορέσει να καλυφθεί εντός ενός χρονικού διαστήματος, θα δούμε. Είναι πάντοτε τα προγράμματά μας αρκετά ανοιχτά. Θα λέγαμε ότι βάζουμε έναν ορισμένο αριθμό. Και βλέπετε ανάλογα με την ανταπόκριση. Εσείς έχετε προϋπολογίσει 114 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Ωραία. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, να δούμε λίγο παρακαλώ και τα υπόλοιπα, γιατί μας τα είπατε αρχικά, εισαγωγικά, ποιοι είναι οι ωφελούμενοι. Είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών, έτσι, και άνω, γραμμένοι στο Μητρό ΑΕΔ. Να το διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Καραμεσίνη, γιατί για να υποφελείται κάποιος από τα προγράμματα τα οποία έχετε βγάλει ήδη ή που βγάζετε, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στον ΑΕΔ. Χωρίς αυτή την εγγραφή, ναι, δεν μπορεί να ενταχθεί. Αλλά και στα άλλα προγράμματα που το δημόσιο παρέχει. Δηλαδή που δεν προκυρήσονται από τον ΟΕΔ, αλλά και από άλλους φορείς. Ναι, ναι, σωστά. Προϋπόθεση είναι η εγγεγραμμένη ενεργεία, γιατί πρέπει να αποδείξεις με κάποιο τρόπο ότι είσαι άνεργος. Δεν μπορεί να λες να είσαι άνεργος κατά δήλωση. Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε σε ποιους απευθύνεται. Δώστε μας λίγο την κάρτα και να μας πείτε εσείς, κυρία Καραμεσίνη, μια επανάληψη για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δεν είναι αυτή η σύγκριση. Ναι, θα το δούμε. Απευθύνεται λοιπόν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είπατε, και φορείς κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας. Κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, το καλό, έτσι, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι πρέπει οι νέοι να αποτελούν
ατομικά ή αθρηστικά την πλειοψηφία στο σωμητοχικό κεφάλαιο ή στα μερίδια για να μπορέσουν να είναι αναδικαιούνται. Δηλαδή πρέπει μέχρι 35 ετών, τα άτομα μέχρι 35 ετών να έχουν την πλειοψηφία αν δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Αυτό, άρα αυτό είναι ατομικές επιχειρήσεις νέων έως 35 ετών, ετών που δεν απασχολούν. Έτσι, και δεν απασχόλησαν από οτιδήποτε στο παρελθόν προσωπικό. Ακριβώς. Μετά πάμε, που μπορούν να κάνουν την πρώτη πρόσληψη με επιχορήγηση. Ωραία. Μετά πάμε σε επιχειρήσεις νομικής μορφής. Οποιασδήποτε νομικής μορφής. Βλέπω και εδώ. Εταιρικής μορφής, ναι, ναι, θα λέγαμε. Γιατί μας ρωτάνε δύο φίλοι αν θα είναι η μία ή η άλλη μορφή. Είναι οποιασδήποτε. Οποιασδήποτε. Και ατομικές επιχειρήσεις και ομόρυθμες επιχειρήσεις και τερόρυθμες και άλλες ΕΠΕ. Ναι. Αλλά πρέπει οι νέοι να, μέχρι 35 ετών να αποτελούν το 50% και άνω του εταιρικού κεφαλαίου ή των μεριδίων όταν πρόκειται για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ωραία, να δούμε τώρα τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, γιατί αυτό, τώρα αυτό ξεκίνησε αυτό το, μόνος, ναι. Ξεκίνησαν αρκετοί και υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον, άρα στηρίζεται αυτήν την φορείς. Ναι. Και δεν πιάνουμε ως μισθωτούς αυτά τα ιδρυτικά μέλη ή τα μέλη τα οποία είναι μέσα στην επιχείρηση, στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που απασχολήθηκαν ως μισθωτοί στην ίδια επιχείρηση. Τώρα πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις, υποβάλλονται μόνο από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά? Υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, ναι. Και οι υποδείξεις των ανέργων γίνονται μέσα κανονικά από τους εργασιακούς συμβούλους του ΑΕΔ. Ωραία. Ναι. Η κάθε επιχείρηση εντάσσεται για μία θέση ή έχει το δικαίωμα να έχει περισσότερες επιλογές? Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσλάβει περισσότερους του ενός μισθωτούς. Φτάνει να τους προσλάβει όλους μαζί. Να είναι ταυτόχρονη η πρόσληψη. Να είναι ταυτόχρονη η πρόσληψη. Αλλιώς δεν αποτελούν πρώτη πρόσληψη. Ναι. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος, να πούμε, είναι 18 μήνες. Ακριβώς, ναι. Είναι 18 μήνες. Η επιχορήγηση είναι 18 μήνες αν προσλάβουν νέους έως 29 ετών. Και η επιχορήγηση είναι 12 μήνες εάν προσλάβουν νέους που είναι ανέργους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Η προϋπόθεση 30 ετών και άνω. Τι πόσο επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους μέχρι μηνιαίο ύψος 500 ευρώ όσον αφορά την επιχορήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κυρία Καραμεσίνη, αφού ναι, πριν συνεχίσουμε, να μπούμε λίγο στα ερωτήματα που μας στέλνουν φίλες και φίλοι. Έχουμε το θέμα των δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, το οποίο έχει ενταχθεί μετά το 2012 στον ΟΑΕΔ. Εκεί περιμένουμε να υπογραφεί υπουργική απόφαση. Σωστά? Ναι. Για τις ρυθμίσεις, ναι, τις οποίες έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε εικόνα πότε θα έχουμε την υπογραφή για να ξεκινήσουν και οι ρυθμίσεις? Αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί στο Υπουργείο. Το αρμόδιο Υπουργείο θα μου πείτε. Εσείς όμως, αν έχετε κάποια ενημέρωση. Δεν μπορώ να το πω. Η Υπουργός Εργασίας θέλει το συντομότερο να το υπογράψει. Δεν θα την εκδώσει. Δεν είναι ότι έχει κάποιο λόγο να το καθυστερεί. Σύμφωνοι. Τώρα, μας ρωτάει ο Στάθης αυτό που είπα και νωρίτερα. Ο οργανισμός υποπτεύει, λέει, την πιστή τήρηση προγραμμάτων σύμφωνα με τις προκηρύξεις. Έχουν δικαίωμα επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής να χρησιμοποιήσουν δικά τους κριτήρια για πρόσληψη ανέργων στο πρόγραμμα άνω των 50 ετών? Είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Τα προγράμματα έχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια. Δεν υπάρχουν. Αυτά έχουν διατυπωθεί στην δημόσια πρόσκληση και εφαρμόζουμε. Ναι. Τη δημόσια πρόσκληση. Οπότε είναι αρνητικό, αγαπητέ Στάθη. Είναι βάση ρωτάει, των κριτηρίων που έχει βγει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν άλλα, άλλα κριτήρια. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Ναι. Τώρα, εκτός από το πρόγραμμα που μας περιγράψετε, που ξεκινάει άμεσα, ποια άλλα προγράμματα επιγραμματικά μπορούμε να δούμε και να δούμε ποιους ενδιαφέρουν? Κοιτάτε να δείτε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή είναι ανοιχτό στην υποβολή αιτήσεων. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις εδώ και ένα μήνα περίπου. Αφορά 15.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών που προσλαμβάνονται σε νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ή του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
όλα τα προγράμματά μας απευθύνονται στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό τομέα, έτσι, οι φορείς καλό που λέγαμε πριν. Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, υπάρχουν ακόμα θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί, είμαστε περίπου στις 12.000 από τις 15.000, μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε στιγμή αίτηση για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέρονται. Μιλάμε για νέους 30-49 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΔ τουλάχιστον για 3 μήνες πριν υποβάλει την αίτηση η επιχείρηση και οι οποίοι θα προσληφθούν. Το διάστημα της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα εφόσον θεωρούν ότι μπορούν και να προσλάβουν αυτούς τους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας και να διατηρήσουν το προσωπικό, τον αριθμό του προσωπικού, γιατί μπορεί να αντικαταστήσουν το προσωπικό, δηλαδή κάποιος να φύγει, κάποιον να αντικαταστήσουν, κάποιος να απολυθεί, αλλά πρέπει να αντικατασταθεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμβάλλει το πρόγραμμα στην καθαρή αύξηση της απασχόλησης, δηλαδή να προσθεθούν θέσεις εργασίας στην επιχείρηση και συνολικά στην οικονομία, άρα να απορροφηθεί η ανεργία χωρίς να υποκαθεστά ο άνεργος έναν απασχολούμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές τη λογική και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων του ΑΕΔ. Τώρα, έχουμε δεχθεί, κυρία Καραμεσίνη, σχόλια και κριτική από Ευρωπαίους αξιωματούχους για το θέμα των κοινωνικών παρεμβάσεων στη χώρα μας, ότι δαπανούμε πάρα πολλά, αλλά έχουμε πολύ μικρό αποτέλεσμα. Βεβαίως, εσείς δεν μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη για να απαντήσετε συνολικά για τις κοινωνικές παρεμβάσεις, αλλά συγκεκριμένα για τον ΟΑΕΔ, εσείς έχετε αποτυπωμένα στοιχεία από τα χρήματα που έχετε δαπανίσει και τα προγράμματα που έχετε εξαγγείλει. Σε πόσο ποσοστό έχουμε συμβάλει στη μείωση της ανεργίας? Κοιτάτε, να δείτε, εμείς έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες μάλλον προγράμματα τα οποία ομαδοποιούνται σε αυτά τα οποία απευθύνονται στο δημόσιο τομέα και αυτά τα οποία απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Όταν μιλάμε για το δημόσιο τομέα, μιλάμε και για τους δήμους, δεν μιλάμε για τον στενό δημόσιο τομέα. Μιλάμε για επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις στον ΟΤΑ πρώτου, δεύτερου βαθμού. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων σε αυτές τις επιχειρήσεις που ασκούν και τακτική οικονομική δραστηριότητα. Άρα υπάρχει ένα φάσμα προγραμμάτων που απευθύνεται στον δημόσιο τομέα, όπως το γνωρίσαμε πριν, όπου εκεί υποβάλλουν οι άνεργοι αίτηση και για θέσεις οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από τους διαφορούς φορείς. Μιλάω κυρίως για τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας, αλλά όχι μόνο. Το ειδικό πρόγραμμα για την υγεία είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα που τοποθετεί μακροχρόνια ανέργους σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα κλπ. Αυτό το στοιχείο. Πώς συμβάλλουν τα προγράμματα? Φυσικά έχουν δοθεί στοιχεία από την κυρία Αντωνοπούλου, από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και στη Βουλή για την απορροφητικότητα των προγραμμάτων. Η απορροφητικότητα προφανώς στο δημόσιο τομέα, ο οποίος έχει προσδιορίσει ποιες είναι οι θέσεις και κουμπώνουν οι θέσεις με τις αιτήσεις των ανέργων, είναι πολύ αυξημένη. Πάντως και εκεί μένουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται, διότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία αυτών που αιτούνται με αυτά τα χαρακτηριστικά των θέσεων. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο δύσκολος. Και το λέω αυτό γιατί η απορροφητικότητα στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τον ορίζοντα που έχει μπροστά η επιχείρηση, από τη δυνατότητά της να χρηματοδοτηθεί, να πάρει δηλαδή δάνειο. Δηλαδή η επένδυση σε ανθρώπους εξαρτάται από το ποια είναι η πρόβλεψη που γίνεται από τις επιχειρήσεις, ότι θα μπορέσουν και να προσλάβουν νέο προσωπικό, αλλά να διατηρήσουν. Να ρισκάρει λοιπόν αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν εξαρτώνται πάρα πολύ από τον οικονομικό κύκλο. Όσο προχωράμε, δηλαδή όσο μπαίνει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, τότε και οι επιχειρήσεις έχουν ένα σταθερότερο περιβάλλον, ανοίγουν οι δουλειές, μπορούν να προγραμματίσουν και να πούν και να ρισκάρουν ότι θα πάρω είναι αλληλένδετα. Άρα είναι λογικό ότι όταν βρισκόμαστε σε μια ύφεση στην οικονομία και όταν έχουμε και πιστωτική ασφυξία, δηλαδή ακόμα οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις που είναι το 88,5% του συνόλου της απασχόλησης, όταν αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό κεφάλαιο, σε κεφάλαια, δεν μπορούν να επενδύσουν, είναι. Και όταν δεν ξέρουν. Άρα να υποφεληθούν και από τα προγράμματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς έχουμε τη φιλοσοφία των ανοιχτών προγραμμάτων. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας έχει τη λίστα, με ένα κλικ, είναι πάνω-πάνω, τα προγράμματα τα οποία
είναι ανοιχτά τη στιγμή που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Μιλάω και για τις επιχειρήσεις και για τους ανέργους. Και μπορούν να δούνε αν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Όποτε τις συμπληρώνουν, δεν είναι ανάγκη να εξαγγέλουμε ένα πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα της πρώτης πρόσληψης. Το εξαγγέλουμε, υπάρχει ένα κύμα, πρώτο κύμα, ένταξη των επιχειρήσεων. Κάποιες μικρές ανταπόκριση. Τι ανταπόκριση. Δεν έχει ακόμα βγει στον αέρα η πρώτη πρόσληψη. Θα δούμε, θα μετρήσουμε, θα δούμε την ανταπόκριση. Υπάρχουν προγράμματα που είναι δύσκολα, όπως το πρόγραμμα 50 άνω του. Κάνατε μια αναφορά όχι, πριν. Λέω ότι περιμένετε να έχετε μεγάλη ανταπόκριση αυτό το πρόγραμμα. Περιμένουμε από τους αυτοαπασχολούμενους που θεωρούν ότι μπορούν να προσλάβουν, ότι ανοίγουν οι δουλειές. Μπορούν να τα ανοίγουν, ας πούμε, στο εμπόριο, στον τουρισμό κλπ. Που μπορούν λοιπόν, που θέλουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, γιατί θεωρούν ότι ανοίγει μια αναπτυξιακή δυνατότητα, ας πούμε, στον τομέα τους, στον κλάδο τους κλπ. Υπάρχει κάτι που αλλάζει στα προγράμματα του 18 σε σχέση με τα προγράμματα που είχατε μέχρι τώρα, κοιτάτε, τα διαφοροποιεί. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ουσιαστικά δίνει προβάδισμα στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή θα υπάρχουν αρκετά προγράμματα που θα απευθύνονται στους νέους. Διότι πιο πολύ νέοι, κατεύθυνση δηλαδή είναι οι νεότερες ηλικίες. Αλλά θα υπάρξει και πρόγραμμα, και το λέω αυτό, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα για εργοδότες που κλείσαν τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έχουν συνεισφέρει στο Ταμείο για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, το Ταμείο Ενεργείας, και θα αξιοποιηθούν χρήματα του Ταμείου Ενεργείας για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που έχουν κλείσει το βιβλίο τους κλπ. Θέλω να πω ότι επεκτηνόμαστε σε διαφορετικές ομάδες ανέργων φέτος, ναι. Και θα έχουμε και πρόγραμμα, πιλωτικό πρόγραμμα για την νεανική επιχειρηματικότητα, όπου θα στηρίζουμε νέους ανθρώπους μέσα από, ανθρώπους της αγοράς, ώστε να μπορέσουν και να οριμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να κατακτήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Λοιπόν, και είναι να μπροστά. Δώσουμε ακριβώς, δίνουμε έμφαση στους νέους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαρνασίνη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, γιατί είναι και έχετε πολυσχεδές έργο, το οποίο θέλει υποστήριξη και, πολύ σημαντικό, και έτσι. Όχι μόνο από τον οργανισμό, αλλά και από τα υπουργεία, τα οποία πρέπει να είναι παρόντα, ναι, σε κάθε ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση είναι παρόντα. Ναι. Ναι.